Και δεν φτάνει η παρανοϊκή του απόφαση. Θέλουν να μας πουκώσουν και με φαγητά, τίκα στα μπαχαρικά. Και αν δεν μας εξοντώσουν με αυτό, ακολουθεί το μαρτύριο του Ζουρνά. Από κάτι τουρκικό θα πάμε πάντως, το μόνο σίγουρο. Ταμάμ! Ταμάμ! Το κρατάμε κι αυτό. Μόλις μπει ξεκινάτε τη μουσική και τον ακολουθείτε μέχρι μέσα στο δωμάτιο που σας έδειξα. Ανεντένε. Βρε Αλή, δεν καλέσαμε τη γειτονιά. Δεν μ' άφησε η μάνα, στα φώναζε όλη την Κυψέλη. Περίεργη γυναίκα. Α, ναι, ναι. Να σου πω, δεν πληρώνω στους ανθρώπους να σηκωθούν να φύγουν γιατί ταράζεται και το μωρό από τη βαβούρα. Δεν τραβάς την κουζίνα μαζί με τις άλλες γυναίκες. Άκου βαβούρα η μουσική από τον τόπο μου. Άμα είναι από τον τόπο σου, να την ακούς στο σπίτι σου. Είναι και του άντρα σου να σέβεσαι. Άιντε στην κουζίνα. Πάμε Γιάννη, Βούρτσιχαν. Κορίτσια, να κάνω κι εγώ τίποτα. Μήπως να κόψω εγώ την πίτα. Να τη λήξω κανένα τολμά. Τους πω κάτι που να μην χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες. Εύκολο τον έχεις τον τολμά. Μπαχάρ, έτσι όπως το τυλίγεις, το κάνεις να φαίνεται πολύ εύκολο. Άσε τα κανακέματα. Μπαχάρ μου, τι ύφος είναι αυτό. Εγώ φταίω που ο Τζέμ δεν είχε κάνει σουνέτ. Συγγνώμη, ποιος όρισε δεσμοφύλακα στο σπίτι μας τον Αλή? Ο θείος θέλει να βοηθήσει. Ευχαριστώ, πρέπει να του λες. Τράβα στην κουζίνα, σοβαρά τώρα. Η θέση σου εδώ είναι. Όταν έρθουν οι άντρες, τότε θα πάμε μέσα. Μαμά, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό? Ή σου αρέσει εδώ μέσα στο γυναικονίτι? Κοίταξε, από κοινωνιολογικής άποψης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δες το σαν σπουδή. Αυτή η επεκφυγή είναι άκυρη ακόμα και για σένα. Καλά τώρα κι εσύ, δεν θα πάθεις κάτι να σεβαστείς για μία φορά τα έθιμά μας? Δηλαδή πρέπει να δεχτώ όλο αυτό το ανατολικό φαλοκρατικό σοου χωρίς αντίρρηση? Σοου το σουνέ του άντρα σου. Βάει, βάει, βάει. Σε παρακαλώ, μη μου τη συγχύζεις. Δεν θα τη λήξει καλά τον τολμό. Είναι κρίμα, έχει κάνει τόσο κόπο. Ήρθαν, ήρθαν! Δώστε τα όλα! Δώστε τα! Από χειρουργείο. Σου είπα ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και που το πες, τι έγινε δηλαδή? Σουνέτ χωρίς γλέντι γίνεται? Ωραία, εντάξει. Πήγατε που πήγατε σε νοσοκομείο χωρίς τον ημάμι. Ωραία, πες να σταματήσουν τώρα. Ευχαριστώ, παιδιά. Όχι, 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 πρέπει να χορέψω, Τζέμ. Τι να χορέψω, θέλω να πάω μέσα να ξαπλώσω. Πήγαινε. Τότε να χορέψεις εσύ. Ρε, πας καλά. Γιατί? Αφού τα έκανες λοιπόν μόνος σου και εμένα με έγραψες τα παλιά στα παπούτσια, χόρεψε μόνος. Να γίνει viral. Έλα, μην τα κοροϊδεύεις όλα. Ήρθαν! Αλέξανδρε! Με συγχωρείς που σε βγάζω από την κατάσταση, αλλά ήρθαν! Αφού με βλέπεις να χορεύω. Εσύ, μαμ, δεν το ξέρω το έτοιμο. Λοιπόν, ακούω. Πού είναι? Μέσα, λέει, γιατί πονάει. Περίμενε, ο Τζέμ πρέπει να ντυθεί στα λευκά. Εύετ, και μόλις συνέλθει, πρέπει να έρθει να χορέψει. Μη φοβάσαι, θα στον φέρω εγώ. Φτάνει η γυναίκα του. Με εδώ χρειάζονται κάτι. Τι να χρειάζονται, μυρτό μου, ψυχανάλυση? Άλλη ώρα. Πάμε μέσα να φέρουμε τα υπόλοιπα φαγητά. Τουλάχιστον σε αυτό μπορείς να βοηθήσεις. Πιάσε ένα όμπεσλι! Άιντε, άθλα ναι! Ey 15'li 15'li tokat yolları taşlı, 15'liler geliyor, yarimin gözü yaşlı, aslan yarimiz.
υπομονή, θα περάσει. Θες τίποτα άλλο? Όχι, όχι, μπαμπά. Για πες μου τώρα, αλήθεια. Το έκανες γιατί το πίστευες ή για να... Το πίστευα. Εντάξει, θα πονάει λίγο. Προς τα κάλλη την ο πόνος όμως. Τι να κάνουμε, είμαστε ομορφός όμως. Έχεις βάλει πάνα, φουσκώνει πολύ. Είναι η επίδεσμη. Πρέπει να σε ντύσω στα λευκά, να σε βοηθήσω να ξεντηθείς. Άσε μας, Ρέλη. Όχι, όχι, μου το ξεκαθαρίσανε. Θα ντυθείς στα λευκά και θα βγεις έξω για χορό. Σήκω. Φω, σταμάτα να με βασανίζεις. Εγώ σε βασανίζω. Μην τα πάρω τώρα, με το ζόρι κρατιέμαι. Έλα. Μην φυγείς, ας το δίσκο. Κάτσε κάτω. Please. Τι είπε ο γιατρός? Θέλουν κάποιες αλλαγές επίδεσμοι. Το πρώτο διάστημα να προσέχω και γενικά αποχή από το σεξ για ένα μήνα. Μάλιστα. Και τι εννοεί ακριβώς να προσέχεις το πρώτο διάστημα? Να αποφεύγω την αναστάτωση. Α. Ποια αναστάτωση? Μην το κάνεις αυτό. Για ποια αναστάτωση μιλούσες? Α. Για αυτήν την αναστάτωση. Αχ, θα περάσουμε τόσο ωραία. Τη νύχτα. Λεπτό δεν κοιμήθηκα. Λεπτό. Στην αρχή νόμιζα ότι έφταιγε το έκτο μπουρέκι ή το 8ο ντολμαδάκι. Μετά όμως το δεύτερο τζίγερο σαρμά, κατέληξα ότι το γαλακτομπούρικο με τον παγωτό έκανε τη ζημιά. Όλο πήγε και κάθισε πάνω στο κεφάλι της Ερμίνας. Νομίζω ότι ακόμα εκεί είναι. Αλλά αυτό που έπεσε στο δικό μου το κεφάλι πρωινιάτικα, τα σκέπασε όλα. Και φρόντισε η μάνα μου γι' αυτό. Και δεν μου φτάνε η καούρα, είχα και το τζεμ που στριφογυρνούσε, γυρνούσε μπρούμητα και δεν μπορούσα να κοιμηθεί και μου γκάνιζε. Σαν και σένα. Άκουσες τίποτα από αυτά που είπα? Μαμά, τι? Τι έχεις? Σκεφτόμουν. Προφανώς. Τα χθεσινά ή προέκυψαν σημερινά? Μη σε απασχολήσαν. Τώρα είναι που με απασχολεί σοβαρά. Λέγε, τι συμβαίνει? Τίποτα ρε παιδί μου, έλα να μαζέψουμε τώρα τα πιάτα. Μαμά, σε ξέρω, λέγε. Ωραία. Έχω μια μικρή... υποψία. Καθυστέρηση. Εσένα ο κύκλος σου είναι σταθερός. Ναι, γι' αυτό με απασχολεί. Σε τι να οφείλεται, αλλά τι νομίζω, δεν θα είναι κάτι. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, παιδί μου, αποκλείεται. Είσαι σίγουρη? Τώρα, δεν ξέρω. Φαντάζεσαι μαμά και γιαγιά μαζί? Απαπαπαπαπα. Να πηγαίνουμε βόλτα τα μωρά μας μαζί στα κοροτσάκια. Με τίποτα.